πρώτα απ' όλα χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ απόψε. Δεν πρόκειται να σας μιλήσω για τον ποιητή Ρίτσο, αλλά για τον άνθρωπο όσο μπορώ. Μία φιλολογική, επειδή οι φιλολογικές γνώσεις μου δεν είναι αρκετές για να μιλήσω για αυτό το θέμα. Να λες ουρανός και ας μην είναι. Αυτό είναι ο τίτλος της έκθεσης που κάνει ο Ρίτσο, κάνουν για τον Ρίτσο στην Αθήνα. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Στην πρώτη μου επαφή με τον Γιάννη Ρίτσο δεν ήξερε καν ότι πρόκειται για τον ίδιο. Τον είχα ακουστά, αλλά δεν τον είχα γνωρίσει. Ούτε γνώριζα για την ποιησή του. Με το που τον είδα όμως, κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα μεγάλο καλλιτέχνη. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ύφος του, η συμπεριφορά του, η φωνή και το τρόπος που μπήκε μέσα στον χώρο. Ήταν στο σπίτι εργαστήρι του Γιάννη Τσαρούχη. Ο Τσαρούχης στη στιγμή που μπήκε ο Ρίτσος εργαζόταν. Σήκωσε λίγο το βλέμμα του και αμέσως συνέχισε να εργαστεί. Το χώρο, στο χώρο υπήρχαν ορισμένα σκαμνάκια, μερικές υποθέμενες καρέκλες και μία μαύρη βλούρινο μπερζέρα με σκαλιστές κύκνους στα ξύλινα μπράτσα της. Ήταν φορτωμένη με χαρτιά και καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να με επικοινωνηθούν, επειδή θα αναστατώταν ο Τσαρούχης. Ο Ρίτσος διάλεξε μία καρέκλα και όχι έκατσε, αλλά κάθισε με μία χάρη και μία αρχοντιά που μετέτρεψε την καρέκλα σε ένα θρόνο, τουλάχιστον για τα δικά μου αισθήματα. Σε αυτό το σπίτι γνωρίζει πολύ κόσμο, μεγάλες προσωπικότητες, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήταν κάτι ξεχωριστό. Τα ελληνικά μου ήταν ακόμα ελάχιστα, εκεί κάτι έχει προχωρήσει, αλλά πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, ο Ρίτσος προσπαθούσε να μου βάλει την κουβέντα και αυτό έδειχνε τη μεγάλη ευγενειά του. Ο Γιάννης Ρίτσος ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Το χαμόγελο του μόνιμα και έτοιμο πάντοτε στην έκφραση του πρόσωπό του που του φώτισε το γύρο του. Γιατί ήταν αληθινό και όχι απόρρια μηχανικής ευγένειας. Ήταν λαϊκός και αριστοκράτος μαζί. Είχε την αριστοκρατικότητα του λαϊκού και λαϊκότητα. Την απλότητα του αληθινού αριστοκράτη. Στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά. Στην Ευρώπη δεν γίνεται. Αργότερα, τον συνάντησε πολλές φορές σε φίλους κοινούς, σε εγγένεια εκθέσεις ζωγραφικής, καλλιτεχνικές βραδιές και σε ήσυχα δείπνα που ακολουθόταν μετά τις βραδιές αυτές. Μία τέτοια βραδιά σε ταβέρνα της Καστεριανής ζωγράφησε και χάρισε σε όλη την παρέα σκίτσα, πορτρέτα που μας έκανε με την ωραία αφιέρωση θερμές γραμμένες με εκείνα τα υπέροχα βυζαντινά του γράμματα. Το δικό μου κρέμεται εκεί κάτω, δεν έδωσε για την έκθεση εδώ. Ήταν και λιγάκι να μοιράσει το Τσαρούχη, γιατί ο Τσαρούχης ζωγράφισε πάνω για τους σερβιτόρους και λέει ο Ρίτσος, εγώ θα ζωγραφίσω για την παρέα. Τον είχε επισκεφτεί αρκετές φορές σπίτι του. Σε αυτό το υπουργικό περιβάλλον το γεμάτο από ενθυμήματα. Από τεράστια γυμνά του Τσαρούχη, που ακούσαμε και προηγουμένως για τον Άγιο Βασιλιανό, από το πείο της Αλάρας και της Σάμο, όπου περνούσε τα καλοκαίρια του. Δεσπόζαν παντού οι θαλασσινές πέτρες, τα βότσαλα που λύαινε δίνοντας του διάφορα σχήματα και τα ζωγράφισε μετά. Με αυτόν τον τρόπο, το πλούσια συστήματα που σε μικρά παρέργα τα διαλύματα τους, μέσα στην πίεση της εργασίας του. Συγγνώμη που κάνω μερικά λάθη, αλλά να μην συγχωρείτε. Από τις συνομιλίες μαζί του, μου είχε μείνει τη γλυκύτητά του, η παρουσίαση του με τον λόγο του, η έρημη,
καθαρή, ζεστή φωνή. Του ήταν ένα ανθρώπινο δείγμα σεβασμού προς τους συνομιλητές του. Το υποβλητικό του αυτή τη φωνή, η υποβλητική του αυτή η φωνή είχε σωθεί σε, έχει σωθεί σε δίσκους επαγγελίες των ποιημάτων του. Με τον ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχης ήταν συνομιλητή ένα χρόνο διάφορα και φίλοι από παλιά, από νεαρή ακόμα. Στην κατοχή έπαιρναν μαζί συσίτιο, τρώγοντας τη λιτή σούπα του συσίτιου κουβεντιάζονταν και έριξαν, μετά έλεγε ο Τσαρούχης μετά, για τη διάφορα της Ευρωπίδη και του Ασκύλου. Ο ένας να θέλει πρώτο τον Ευρωπίδη και ο άλλος τον Ασκύλο. Ο Τσαρούχης ήταν ένας περιπατητός φιλόσοφος και αρχαίος. Φιλόσοφος της αρχαίας Ελλάδος και ένας ασκητής των πρώτων χριστιανικών χρόνων. Ο Ρίτσος απέναντι, ο Ρίτσος σαν ένας βυζαντινός αξιωματούχος της ευρωστής εποχής, σαν ένας ανώτερος διπλωμάτης, σαν αυτούς τους πρέσβεις που εξέλεγε η λεπτή βυζαντινή διπλωματία και έστειλε της χώρας για λιγότερο πολιτισμένων γειτόνων για να φέρουν την προβολή τους λεπτότητας υποθέσεις σε πέραση. Κάποτε μία φίλη μου, πατριώτησά μου, ήθελε να γνωρίσει τον Ρίτσο για να το πάρει μία συνέντευξη πάνω στην ποιήση και στην ελληνική ποιήση γενικότερα. Ήταν γνωστό ότι σε αυτό ο Ρίτσος ήταν δύσκολος. Γι' αυτό έπρεπε να με συναντήσω εγώ. Μας δέχτηκε με τη γνωστή μεγάλη φιλοξενία του και ύστερα από μία τηλετουργία με τσάι του βουνού, μέλι και μουσουκούλουρα, τις Ολλανδικές Σοκράτες που έφερε η φίλη μου, τις άφησε αργότερα, λέει, αν δουλέψω, θα τα εκλείψω αυτά. Εκεί λέει η φίλη μου, θέλω να μιλήσω ακριβώς για αυτό, για την δουλειά σας. Ο Ρίτσος απάντησε, θα μιλούσα ευχαρίστως για την ποιήση και ακόμα για την ελληνική ποιήση, αλλά όχι για την δική μου. Η απάντηση της φίλης μου ήταν, τότε κύριε Ρίτσο, μπορούμε να μιλήσουμε μόνο για την ποιήση, πριν από το 1925. Ο Ρίτσος πάλι, μα μπορούμε να μιλήσουμε για τους άλλους ποιητές. Οι φίλοι μου πάλι. Μα κύριε Ρίτσο, οι άλλοι ποιητές δεν θα υπάρχουν χωρίς τον Ρίτσο. Πώς μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς χωρίς να αναφέρουν τον ποιητή Ρίτσο. Ο Ρίτσος χάρηκε πάρα πολύ με τα λόγια της φίλης μου και δέχτηκε σαν μεγάλο κομπλιμέντο και της απάντησε. Αν θέλετε τόσο πολύ να μάθετε περισσότερο για τον Ρίτσο, τότε θα σας κλείσω βράδυ ένα ραντεβού με τον μεγάλο ποιητή, συγγραφέα, μεταφραστή και κριτικό και ιστορικός τέχνης, τον Παντελή Πρεβλάκη. Και σας. Και της είπε ότι ο Πρεβλάκης γνωρίζει περισσότερο για τον Ρίτσο από ο ίδιος για τον εαυτό του. Και έτσι έγινε. Ο Πρεβλάκης έχει γράψει πάρα πολλά για τον Ρίτσο. Ο κάθε καλλιτέχνης έχει μία πηγή έμπνευση. Μία από αυτές τις πηγές έμπνευσης για τον Ρίτσο ήταν η μετάφραση άλλων ποιητών. Η μετάφραση του Μαϊακόφσκι, που είναι από τις πιο γνωστές που έκανε ο Ρίτσος, βοηθούσε τον Ρίτσο να μπει σε ένα άλλο κόσμο. Εδώ, αν με επιτρέπετε, μπορώ να πω κάτι, λίγα λόγια που γνωρίζω τυχαίως και έμαθα από έναν φίλο μου Ολλανδό, το γνωστό μεταφραστή, το συνολικό έργο του Μαϊακόφσκι, ο Μάρκο Φόντσε. Ο Φόντσε είπε ότι τις πρώτες μεταφράσεις του Μαϊακόφσκι από τον Ρίτσο υπήρχαν σοβαρά λάθη. Αλλά, παρόλα αυτά, θεωρεί τον Ρίτσο, τον καλύτερο μεταφραστή του Μαϊακόφσκι, επειδή ο Ρίτσος κατάλαβε τον Μαϊακόφσκι.
Τότε γιατί τα λάθη. Εδώ θα χρησιμοποιήσω τα λόγια του ίδιου του Φώτσε από μία διάρρηξη που έδωσα 6 Μαΐου του 1988 στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηνών με ευκαιρία την έκθεση Ελλάδα-Ολλανδία, κάτω χώρες, συνάντηση δύο πολιτισμών που οργάνωσε ο ομιλών. Ο Ρίτσος έγραψε ένα ποίημα για τον Μαϊακόφσκι, για τον ποιητή που το 1930 αυτοκτόνησε τις παραμονές από το πλήρους κατάληψης της εξουσίας από τον Στάλιν. Αναφέρω το ποίημα. «Είστε δύσκολος τώρα, μουσαφίρης. Δεν ξέρουμε πώς να σε βολέψουμε. Με αυτό το σκαμμένο βουνό της καρδιάς σου γεμάτο δυναμίτη. Πιάνεις πολύ τόπο. Γυμίσεις το σπίτι. Πώς να συνεχίσει ο Φώτσε. Πώς να ξεφορτώθεις ένα ποιητή που πιάνει όλο τον χώρο και γυμίσει το σπίτι. Ο μόνος τρόπος είναι να τον παραδώσεις σ' άλλους. Για να έχει και άλλο σπίτι να γυμίσει. Δηλαδή να τον μεταφράσεις και μεταφράζοντας τον να τον απομακρυνθείς από παρασωμένα και γνώτα γράφοντας το κάπου. Ο Ρίτσος τον μετάφρασε για να γλιτώσει από τον δύσκολο μουσαφίρι και πολύ καλά έκανε. Μόνο που παρουσιάστηκε μια μικρή δυσκολία. Ο Ρίτσος δεν γνώρισε τη ρωσική. Φορτώθηκε όμως με αυτό το δύσκολο μουσαφίρι σε μετάφραση και μάλιστα σε όχι πολύ καλές μεταφράσεις. Τα περισσότερα ποίηματα του Μαϊακόφσκι τα μετάφρασα από τα γαλλικά. Βάσει μεταφράσεων των Έλσα Τριολέτ και του Κλοντ Φιούς. Ο Ρίτσος δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έπρεπε να κάνει αυτή τη δουλειά από εσωτερική ανάγκη για να ξεφορτωθεί από τον Μαϊακόφσκι. Γεγονός είναι ότι η γαλλική γλώσσα είναι η πιο ακατάλληλη για να μεταφραθεί ο Μαϊακόφσκι. Εγώ το ξέρω, ο Φώτσο καλέφτει. Τα γαλλικά είναι φτωχά σε συναρπαστικές ρήμες και η παραδοσιακή γαλλική ποιήση, ποιητική από άποψη ρυθμό, προσφέρει μόνο περιορισμένες δυνατότητες. Αυτό που φαίνεται καθαρά σε γαλλική μετάφραση φυσικά είναι οι μεταφορές, οι εικόνες, οι ιδέες, αλλά από το πλούτο των ήχων όπως τις ρήμες και τον αυστηρό ρυθμό που υποστηρίζουν και υποβαστάζουν το περιεχόμενο. Η γαλλική δεν μένει σχεδόν τίποτα. Να διαβάζεις το Μαϊακόφσκι στα γαλλικά είναι σαν να διαβάζεις μία παρτιτούρα ένας μουσικό έργο. Ναι μεν, οι περισσότερες νότες βρίσκονται μπροστά σου, αλλά δεν ακούγεται. Αλλά ακόμα και αυτός ο φτωχός τρόπος καταγραφής φανερώνει ότι έχεις να κάνεις με ένα εξαιρετικό ποιητή. Ιδίως το ποίημα του Μαϊακόφσκι «Ο άνθρωπος» που τον δούλεψε ο ίδιος 3 ολόκληρα χρόνια, φυσικά τα μελέτησε λεπτομερώς στη μετάφραση του Ρίτσο. Και αμέσως αποδείχθη ότι η βάση της μετάφρασης του Ρίτσο ήταν η μετάφραση του Κλοντ Φιούς. Εξάλλου, την εποχή που ο μεγάλος ποιητής μετάφρασε αυτό όλο, Ρίτσο, δεν υπήρχε άλλη μετάφραση ακόμα. Ο Ρίτσος δεν είχε άλλη επιλογή από τη μοναδική και αυτή ήταν κακή. Ο Φριούς ήταν ένας εξαιρετικός σλαβολόγος και είχε γράψει ένα συναρπαστικό βιβλίο με θέμα του Μαϊακόφσκι, αλλά ποιητής δεν ήταν. Κάτι
Και τι ανακάλυψε τώρα, ο Φόντσο τα λέτε. Με βάση μια μέτρια μετάφραση, ο Ρίτσος με τη σειρά του έφτιαξε μια μετάφραση η οποία δείχνει απευθείας ότι ο Ρίτσος είναι ποιητής. Αλλά φυσικά δεν μπορούμε να επανορθώσει τις ώρες πολύ χοντρά σφάλματα του Φρίους. Ο Ρίτσος μετέφρασε πιστά τα κείμενα, το κείμενο. Συνεχώς και τα λάθη τα μετάφρασε και αυτά πιστά. Και φυσικά στο Ρίτσο, το κείμενο λοιπόν, επίσης η στίχη που περέλειψε. Ο Φρίους χωρίς καν να τα αναφέρει και αυτός είναι ο λόγος που το κείμενο που και που καταντάει τελείως ακατανόητο. Ο Ρίτσος έδεσε ένα δείγμα μιας τέτοιας ελεύθερης ποιητικής μετάφρασης. Το συγκεκριμένο των τελευταίων μνημεαίων ποίηματος του Μαϊακόφσκι «Με όλη μου τη φωνή», αυτή η μετάφραση αποδίδει το περιεχόμενο ακριβώς όπως έχει τα ρώσικα. Τώρα το περιεχόμενο μπορεί να αναπτυχθεί με όλη την δύναμη, επειδή ο Ρίτσος ικανοποίησε και τις τυπικές απαιτήσεις ρυθμό και ρήμας. Ο ρυθμός έχει την οθητική δύναμη και του πρωτότυπου και οι ρήμες εκπλήσουν, όπως αρμόζει το Μαϊακόφσκι. Γιατί για αυτόν τον λόγο η μετάφραση του Ρίτσο έγινε μια ακέραιη συμβολή στην ελληνική ποίηση, σάρκα και αίμα του ελληνικού ποιητικού σώματος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να συμβεί στο προκειμένο ποίημα και όχι σε άλλα που μετάφρασε ο Ρίτσος? Συνέβη επειδή σε αυτή την περίπτωση ο Ρίτσος συνεργάστηκε με κάποιον Σέρτζιο Πρωτόπαπα που κατέχει τη ρωσική γλώσσα. Και πρέπει να εξήγησε το Ρίτσο ακριβώς τι έγραφε και πώς το έγραφε. Και από τη στιγμή που τα ήξερα αυτά ο Ρίτσος, μπόρεσε να αναπτύξει πλήρως το μεγάλο ποιητικό ταλέντο και την δεξιοτεχνία του. Και συγχρόνως να θέσει στην διάθεση του δύσκολο μουσαφίλη. Του έκτισε ένα δικό του σπίτι. Δεν γνωρίζω ποια από τα ποίηματα του μεταφράσει του Ρίτσο, θα αντέξουν στη φθορά του χρόνου. Εμένα προσωπικώς, ο Ρίτσος Φόντσα δηλαδή, δεν θα με εξέπληται εάν αυτή η μετάφραση του Μαϊακόφσκι θα ήταν μεταξύ των ποιημάτων σε μετάφραση του Ρίτσο που θα επιζήσουν. Διότι το ελληνικό ποίημα είναι η πνευματική συνάντηση του δύο προσωποποιητήτων με συγγενείς ψυχές. Ένα μικρό πραγματάκι ακόμα για τον Ρίτσο, για την προσωπικότητά του. Ένα συμβάν δείχνει η προσωπικότητα του Ρίτσο. Έλα χώρα σε κηδεία του συγγραφέα Στρατή Ντούκα. Είμαστε με τον Τσαρούχη στην κηδεία, στην εκκλησία, όπου τελειόταν η νεκροσύμη ακολουθία. Για μία στιγμή αισθανθήκαμε μία μικρή διακοπή στην ακολουθία. Μπήκε ο Ρίτσος. Ευχαριστώ πολύ.